Παρακαλούμε την Τρίτη, εδώ είναι η ουσία. Παρακαλούμε την Τρίτη 24 Αυγούστου, χτες την αύριο, σήμερα το πήρα, 9 παρατέταρτο το έγγραφο, και ώρα 7:30 το πρωί να βρίσκεστε στις εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης προκειμένου να ξεκινήσει η μεταφορά των επίπλων, εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, αρχείων κλπ. Στις νέες εγκαταστάσεις του σχολείου. Λέτε επίσης, το δεύτερο σημείο, να υποδείξετε τα σημεία ανάρτησης των πινάκων διδασκαλίας. Έχουν αφαιρεθεί οι ντολάπες από τις αίθουσες πάνω. Γιατί να αφαιρεθούν οι ντολάπες? Δεν παίρνει πίνακας. Με συγχωρείτε, αν δεν παίρνουν τις πίνακες, θα βρούμε λύση με το τρίποδο. Οι ντουλάπες κάνουν μια περιουσία. Δεν ήρθαν εδώ για να πει. Δηλαδή θα γυρίσουμε στο 1940. Εσείς θα μας υποδείξετε πού θα τα βάλουμε. Ακριβώς! Ακριβώς! Αφήστε τα σε εμάς. Άμα χρειαστεί κάποια ντουλάπα να μεταφέρετε, θα το κάνουμε κι αυτό. Δεν κάνει λόγο. Κανένα λόγο δεν. Λοιπόν, ωραία. Αφού τα αναλαμβάνετε όλα στην εντέλεια. Όπως λέτε. Όχι, δεν μπορούμε να τα κομίσει πριν τις συσκευές. Όπως λέτε. Πρώτα επισκευές και μετά είναι μεταφόρηση. Επισκευές έχουν γίνει εσάς. Σας καλέσαμε σήμερα προκειμένου να δείτε από πρώτη ματιά τους χώρους τους οποίους θα φιλοξενήσει το Μουσικό Σχολείο. Είναι οι χώροι που την τελευταία φορά φιλοξενούσαν το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Βορείου Αιγαίου που ανήκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Εδώ εκπαιδεύτηκαν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι και πολλά στελέχη της διοίκησης. Οι χώροι σαφώς είναι μεγαλύτεροι. Σας έχουμε δώσει αναλυτική κατάσταση των υφιστάμενων χώρων σήμερα, καθώς και κατόψεις των χώρων αυτών και τι πρόκειται να γίνει. Σας διαμείναμε επίσης μία ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων 23 Φεβρουαρίου του 19, που αποτύπωνε την τραγική κατάσταση στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης. Και επιπλέον, ίσως και για πρώτη φορά, την τεχνική έκθεση της υπηρεσίας μας για την ακατάλληλη του σχολείου. Σίγουρα εδώ η χώρα είναι καλύτερη, μεγαλύτερη και πιο λειτουργική. Και σίγουρα πρέπει να πούμε ότι είναι μια προσωρινή λύση. Το Μουσικό Σχολείο πρέπει να αποκτήσει δική του στέγη, ανάλογη της φήμης του και το σκοπό που πρέπει να επιτελέσει. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα τροποποιηθεί η απόφαση του Δήμου Λέσβου, του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, που μιλούσε για αγορά οικοπαίδου στη Βαριά για 600.000 ευρώ. Τα 600.000 ευρώ υπάρχουν στον προπολογισμό μας, δεν τα πειράζει κανείς. Συμπληρώνεται η απόφαση επιπλέον από αλωτρίωση. Παράλληλα, είμαστε σε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον Υφυπουργό Άμυνας, προκειμένου να παραχωρηθεί το kit μόριας. Ο στόχος είναι, αν τελικά γίνει παραχώρηση, έχουμε δηλαδή και εναλλακτική λύση, να αναγερθεί μουσικό σχολείο, αθλητικό γυμνάσιο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για το Πανεπιστήμιο και για τους μαθητές και αθλητικές εγκαταστάσεις και βέβαια φοιτητικές εστίες. Για μια άλλη ακόμα φορά, καλούμε την εκπαιδευτική κοινότητα του μουσικού σχολείου, τους γονείς και τα παιδιά. Δεν είναι ιδανική λύση. Είναι όμως καλύτερη λύση από την προηγούμενη.
Ζητάμε τη βοήθειά της, δεν θέλουμε συγκρούσεις, δεν είναι ο χώρος της εκπαίδευσης για συγκρούσεις. Είμαστε στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και γενικά της εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου αλλά και της δεύτερης δευτεροβάθμιας, οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας σαν Δήμος να το κάνουμε προκειμένου το σχολείο να γίνει όσο γίνεται καλύτερο και πιο λειτουργικό. Σαφώς αυτή η λύση δεν ικανοποιεί κανέναν και πρωτίστως την μουσική κοινότητα, μαθητές, γονείς, καθηγητές. Υποβαθμίζεται το σχολείο, το τονίζω, πρόπερση 151 άτομα, πέρσι 126, μ' αρέσουν τα νούμερα, δεν είμαι μαθηματικός, φιλόλογος είμαι, αλλά μ' αρέσει το πρακτικό μέρος, για την ώρα στο My School 85 εγγραφές. Και δεν ξέρω κατά πόσον, αν προστεθούν και τα παιδιά τα 24, βάζω ένα τεράστιο ερωτηματικό εδώ πέρα της πρώτης γυμνασίου, γιατί εάν λειτουργήσει το μουσικό της Καλονής, κάποια παιδιά θα φύγουν τουλάχιστον από την πρώτη γυμνασίου, έτσι. Δεύτερον, δεν ξέρω κατά πόσο θα έρθουν τα παιδιά ακούοντας και βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, η οποία σαφώς και δεν τιμά κανέναν. Εγώ σαν παιδαγωγός πραγματικά ντρέπομαι. Αυτό θέλω να το τονίσω. Ξέρω με μαθηματική ακρίβεια, τόσα χρόνια καθηγητή στο μουσικό, ότι το μαθητικό δυναμικό βαίνει μειούμενο τώρα, εδώ και 2 χρόνια, με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Του χρόνου, αν θα είμαστε 60 παιδιά, μακάρι να βγω ψεύτης. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα αυτόματα? Α, κύριοι, με 60 παιδιά σας υπερκαλύπτουν, σε εισαγωγικά, οι αίθουσες αυτές που έχετε για διδασκαλία. Όχι οι μουσικές μεγάλες αίθουσες κτλ. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν αυτές. Άρα, δεν χρειάζεται να κάνουμε μουσικό σχολείο άλλο. 27 χρόνια είμαστε με λύση προσωρινή. Το αν πάμε και 35 χρόνια ακόμα και τι έγινε, ποιος θα μας δώσει σημασία? Με τον αντιπερισπασμό της ίδρυσης ενός δεύτερου μουσικού σχολείου, εμένα πολύ χαίρομαι σαν καθηγητής, σαν δάσκαλος, να ανοίγει ένα σχολείο και να κλείνει μια φυλακή. Αλλά όμως όχι για να γίνεται για αντιπερισπασμό, διότι πουθενά στην Ελλάδα πλην του Λεκανοπεδίου της Αττικής και του νομού Κοζάνης δεν υπάρχουν διπλά σχολεία. Τόσο μεγάλο πληθυσμό έχουμε. Εμείς καλά-καλά δεν μπορούμε να συντηρήσουμε το δικό μας μουσικό σχολείο. Μακάρι να πάνε καλά, πολύ καλύτερα τουλάχιστον από το παρελθόν που είχαμε εμείς σαν μουσικό σχολείο Μυτιλήνης. Αλλά σας το λέω και πραγματικά κλαίω μέσα μου ότι αυτό το σχολείο θα διαλυθεί. Ούτε τα όργανα θα βάλω πουθενά, όσα χωράνε, τα υπόλοιπα θα βγουν διακοσμητικά στους διαδρόμους και αν κλαπεί κάποιο, μιλάμε για όργανα αξίας 500.000 ευρώ, ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του σχολείου. Μακάρι να διαψευστώ. Κρίμα, η κόπη μας, κρίμα στα παιδιά μας. Τίποτα.